ένα σημαντικό κομμάτι της τεράστιας γκάμας των notebooks της Hewlett-Packard καταλαμβάνουν τα οικιακά φορητά συστήματα γενικής χρήσης. Το Presario CQ56-160SV της εταιρείας ανήκει σε αυτή την κατηγορία και είχαμε την ευκαιρία να το δοκιμάσουμε. Το συγκεκριμένο notebook, αν και γενικής χρήσης, ίσως να περιλαμβάνει αρκετά από αυτά που ζητάτε. Σίγουρα πάντως περιλαμβάνει την τιμή που ζητάτε. Ή μήπως ακόμα καλύτερη. 469 ευρώ είναι αυτά. Τα notebooks γενικής χρήσης δεν φημίζονται για τις επιδόσεις τους. Διαθέτουν συνήθως όλα τα βασικά χαρακτηριστικά για να εκτελούνται άνετα εφαρμογές γραφείου, να γίνεται εύκολα η περιήγηση στο ίντερνετ και να αναπαράγονται ομαλά οι ταινίες και η μουσική. Τον κανόνα αυτό ακολουθεί και το Presario CQ56-160SV της HP. Μόνο που στην περίπτωσή του έχουμε να κάνουμε με μια εκπληκτική τιμή, έναν άνω του μετρίου επεξεργαστή και συνοδευτικό software που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Όπως τα περισσότερα notebooks γενικής χρήσης, έτσι και το σύστημα της HP διαθέτει μια μεγάλη οθόνη LED που έχει διαγώνιο 15,6 ίντσες, λόγο πλευρών 16:9 και ανάλυση 1366x768. Στις δοκιμές μας, η οθόνη αυτή αποδείχθηκε πάρα πολύ καλή σε οποιαδήποτε χρήση και αποτελεί ένα από τα θετικά στοιχεία του notebook. Δυστυχώς, την οθόνη αυτή οδηγεί ενσωματωμένη κάρτα γραφικών της Intel με μνήμη έως 800 MB, που περιορίζει πιθανές επιπλέον χρήσεις του notebook όπως το gaming. Έτσι, τα απαιτητικά παιχνίδια δεν θα βρουν στο συγκεκριμένο Presario το καλύτερο έδαφος, αν και ο επεξεργαστής του μας δημιούργησε υψηλές προσδοκίες. Ο διπύρινος Pentium TUF 4500 της Intel στα 2,3 GHz σημείωσε αρκετά καλές επιδόσεις για την κατηγορία του notebook και μπορεί να ανταποκριθεί ακόμα και σε εφαρμογές πέρα από τις δυνατότητες των φορητών συστημάτων γενικής χρήσης. Μάλιστα, θα τα καταφέρει ακόμα καλύτερα αν προσθέσετε τουλάχιστον άλλα 2 GB στα υπάρχοντα 2 που διαθέτει. Για την αποθήκευση των δεδομένων φροντίζουν ένα σκληρός δίσκος χωρητικότητας 320 GB και ένα DVD writer, ενώ παραδόξως δεν υπάρχει κάποιος αναγνώσης καρτών μνήμης. Το notebook της HP μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο είτε ενσύρματα είτε ασύρματα και μέσω του Bluetooth που διαθέτει μπορεί και να συνδεθεί ασύρματα με άλλες συσκευές. Για την ενσύρματη σύνδεσή του με συσκευές υπάρχουν 3 θύρες USB, αλλά και μία έξοδο VGA και οι απαραίτητες θύρες ήχου. Την εικόνα του εξοπλισμού συμπληρώνει μία webcam ανάλυσης VGA. Το πληκτρολόγιο του CQ56 θα μπορούσε να διαθέτει περισσότερα πλήκτρα, αφού υπάρχει ο χώρος λόγω της μεγάλης οθόνης. Ωστόσο, έχει μεγάλα πλήκτρα που κάνουν άνετη την πληκτρολόγηση, αλλά και μια σειρά από ειδικά πλήκτρα ώστε να επιταχύνουν κάποιες λειτουργίες. Επίσης, ιδιαίτερα ευχάριστο στην αφή αλλά και υπάκουο στην κίνηση των δακτύλων μας αποδείχθηκε το touchpad της συσκευής. Το Presario CQ56 συνοδεύεται από την 64-bit έκδοση Home Premium των Windows 7, ένα αρκετά καλό πακέτο εφαρμογών από την ίδια την HP και τη Cyberlink, αλλά και το Office Starter 2010 της Microsoft. Από τις εφαρμογές αξίζει να αναφέρουμε την HP Advisor Dock για την άμεση πρόσβαση σε λειτουργίες και τις DVD Suite και Power DVD της Cyberlink για τη διαχείριση αρχείων πολυμέσων και αναπαραγωγή DVD αντίστοιχα. Στο μέσο όρο της κατηγορίας και λίγο καλύτερα βρίσκεται τόσο το βάρος όσο και η αυτονομία του συστήματος, με το πρώτο να είναι 2,5 κιλά και τη δεύτερη να ξεπερνά τη 1,5 ώρα στις συνθήκες βαριάς χρήσης του προγράμματος μέτρησης. Μπορεί τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις του Presario CQ56 να διαφέρουν ελάχιστα από αυτά άλλων notebooks γενικής χρήσης, ωστόσο το συγκεκριμένο σύστημα διαθέτει ένα πολύ γερό χαρτί. Την τιμή του. Με 469 ευρώ, μάλλον αφήνει ελάχιστα περιθώρια στους ανταγωνιστές του να αναδείξουν τα πλεονεκτήματά τους.